Ένας από τους τελευταίους καλλιτέχνες, χορογράφος, ηθοποιός, μέγας σκηνοθέτης, υψηλών προδιαγραφών. Χαίρομαι να παίρνει βραβεία. Αν κανείς θέλει να γλιτώσει 100-150 βιβλία να τα διαβάσει, μπορεί απλώς να συζητήσει κάποιο βράδυ με τον Κώστα Τσιάνο γύρω από την τέχνη, από το θέατρο, από τα πρόσωπα, από τα έργα. Τον ευχαριστώ πολύ με τη φιλία του. Και να είναι πάντα καλά, γερός, δυνατός, ευφυής, χιουμορίστας, υπέροχος. Θέλω να μιλήσω για έναν υπέροχο άνθρωπο που τον εκτιμώ πολύ βαθιά. Βρέθηκε στην αρχή της καριέρας μου να είναι σκηνοθέτης μου στο βιολιστή στη στέγη για 2 συνεχείς σεζόν. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Τσιάνο, και τον λέω κύριο Τσιάνο γιατί πραγματικά είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο, και θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς που το ήθος του, το χιούμορ του, η αγάπη του προς τους ηθοποιούς, οι γνώσεις του τόσο ως ηθοποιός αλλά και σαν σκηνοθέτης και σαν χορογράφος, ήταν και είναι ένας από τους πιο ικανούς ανθρώπους που μπορεί κάποιος να γνωρίσει, τουλάχιστον στο κομμάτι του musical και όχι μόνο. Ήταν μεγάλη μου χαρά όλη αυτή η εμπειρία και όλο αυτό το ταξίδι μαζί σας, κύριε Τσιάνο, και εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά. Φιλιά πολλά, πάντα σας έχω μέσα στην καρδιά μου με τον πιο όμορφο τρόπο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του Θεσσαλικού Θεάτρου. Εκεί έκανα την πρώτη μου θεατρική δουλειά και αυτό οφείλεται στον Κώστα. Έκτοτε πάρα πολλά πράγματα κάναμε μαζί, πάρα πολύ όμορφα περάσαμε μαζί, και επειδή η λέξη θεατράνθρωπος πάει σε πολλούς και πάει χαμένη, πιστεύω ότι ένας από τους πραγματικούς θεατράνθρωπους στη χώρα μας είναι ο αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπημένος μου συνεργάτης, ο αγαπημένος μου δάσκαλος. Κώστα μου, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα. Οφ, τι να πει κανείς για τον Κώστα Τσιάνο. Φαντάζομαι θα τα έχετε πει όλοι όλα. Εγώ θα σταθώ σε 2 σημαντικά γεγονότα της ζωής μου που ο Κώστας έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πρώτο ήταν το 1998, όταν με πρωτοσύστησε στο Θεσσαλικό Θέατρο δίνοντάς μου το ρόλο της Τιτάνια στο όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, και μία που με πήγε, μία με άφησε, γιατί έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικό Βορείου Ελλάδος. Κώστα μου, έφυγες και μας παράτησες σε ξένα χέρια. Και το δεύτερο ήταν όταν ανέλαβα το Θεσσαλικό Θέατρο που δεχόμουν τα άπειρα πειρά, και εκείνος βγήκε μπροστά δημόσια, με υπερασπίστηκε λέγοντάς τους μην την πυροβολείτε, αφήστε την να κριθεί εκ του αποτελέσματος. Και τότε πείσμος ακόστα για να σε δικαιώσω. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, δυνατός, δεν φοβάσαι τίποτα, είσαι ελεύθερος. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα στο θέατρο. Ήταν δάσκαλός μου από το πρώτο έτος στη δραματική σχολή του Λεωνίδα Τριβιζά. Με οδήγησε, με έμαθε πράγματα. Τον θαύμαζα περιόριστα σαν ηθοποιό. Έπαιξα και μαζί του τότε μαθητής στο ρίσο του Ευρυπίδη που ανέβασε ο Ευαγγελάτος στην Επίδαυρο. Και αμέσως μετά έπαιξα και στην πρώτη του σκηνοθετική δουλειά στο Θεσσαλικό Θέατρο, στους προστάτες του Μίτσου Ευθυμιάδη. Του χρωστάω πολλά για αυτό που είμαι σήμερα. Σου στέλνω τη βαθιά μου εκτίμηση, την ξέρεις άλλωστε, και όλο μου το θαυμασμό και όλη μου την αγάπη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον σπουδαίο θεατράνθρωπο είναι λίγο. Ο Κώστας Τσιάνος είναι αυτό που θα λέγαμε ένα όνομα, μία ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο, και φυσικά μία από τις σπουδαιότερες αποστολές του, πέρα από το ότι έχει θητεύσει και έχει σκηνοθετήσει πάρα πολλά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και του αρχαίου δράματος, τόσο στο εθνικό θέατρο όσο και στο κρατικό και σε άλλους θεάσους,
Ήταν ο συνιδρυτής, ένας εκ των δύο ιδρυτών μάλλον του Θεσσαλικού Θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου της Λάρισας, που ήταν και η αρχή του θεσμού των Δημοτικών Θεάτρων, με μια καριέρα εξαιρετική, άνθρωπος με πάρα πολλά ταλέντα, με δράση τόσο στο χώρο της μετάφρασης, της σκηνοθεσίας, της χορογραφίας, έκανε σχεδόν τα πάντα και συνεχίζει ακόμη να είναι ενεργός. Επίσης διετέλεσε για ένα διάστημα καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου και φυσικά είναι ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες και ανθρώπους. Κώστα μου, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και να συνεχίσεις να δημιουργείς. Μιλώντας για τον Κώστα Τσιάνο, θέλω να πω ότι είναι ένας ωραίος τοπιός, ένας πολύ ωραίος σκηνοθέτης και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Κώστας Τσιάνος με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα στο Θεσσαλικό Θέατρο που το φτιάχναν τότε μαζί με την Άννα Βαγενά. Είμαστε συμπατριώτες, είμαστε και οι δύο Λαρισαίοι, έχουμε κοινά βιώματα, κοινά ακούσματα, κοινές ψυχικές διαδρομές. Είναι από τους μεγαλύτερους θεατρανθρώπους στην Ελλάδα ο Κώστας Τσιάνος. Του αξίζει κάθε τιμή και όποια τιμή. Γιατί ο Κώστας Τσιάνος ξέρει την ψυχή του ήρωα πριν ακούσει, πριν διαβάσει τα λόγια του ήρωα. Θέλω λοιπόν να του πω ότι ο ρόλος του που έπαιξε μαζί μου στους 10 μικρούς μίστρους ήταν εμπνευσμένος από τον ρόλο του που τον είχα δει τότε στη Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα. Με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ ο Κώστας και θυμάμαι ότι από εκεί σχεδιάζα τον τρόπο, τη μέρα και την ώρα που θα παίζαμε μαζί. Κώστα, σ' αγαπάω, σε θαυμάζω, σε εκτιμώ και στέκομαι δίπλα σε όποια τιμή σου γίνεται και θα σου γίνεται στο μέλλον. Λατρεμένε μου Κώστα, όση χαρά έχω όταν βρισκόμαστε από κοντά, άλλη τόση έχω και τώρα που μιλώ για σένα. Είσαι για μένα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την καλλιτεχνική μου ζωή, ένας εκλεκτός συνομιλητής, ένα λαμπρό, πολύ λαμπρό, φωτεινό παράδειγμα εργατικότητας και καλλιτεχνικής συνέπειας. Είσαι ένα σημείο αναφοράς. Δεν ξέρεις πόσες φορές σε έχω κλέψει. Έχω κλέψει δηλαδή από τη ματιά σου, από αυτή τη ματιά, από τον τρόπο που υπηρετείς την τέχνη μας. Το θέατρο σου χρωστά πολλά. Αυτά που γίνονται σήμερα για σένα είναι το ελάχιστο. Σου εύχομαι να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα δημιουργικός και σε βεβαιώνω ότι έχεις την αγάπη, το θαυμασμό και κυρίως την εκτίμηση όλων. Αυτό είναι το μεγάλο σου βραβείο. Για τον Κώστα Τσιάνο τι να πω. Να πω μόνο ότι τον θεωρώ δασκαλό μου. Να πω ότι μου χάρισε μία από τις ωραιότερες στιγμές μου στο θέατρο, το Βιολιστή στη Στέγη. Μία παράσταση που ακόμα με ακολουθεί και νομίζω ότι θα με ακολουθεί μέχρι το τέλος της πορείας μου. Ο Κώστας έχει τεράστια αγάπη για το θέατρο, για τους ανθρώπους, για την πατρίδα του. Απόδειξε ότι η πατρίδα του περνάει μέσα σε όλες τις παραστάσεις του. Τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων έχουν συνδεθεί με την βαθιά γνώση του για την αρχαία τραγωδία. Ο Κώστας έχει κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες. Έχει ταξιδέψει τις παραστάσεις του στο εξωτερικό. Μας έχουν θαυμάσει και μας έχουν χειροκροτήσει χάρη στον Κώστα. Εύχομαι να συνεχίζει με αγάπη, με τη βαθιά γνώση που έχει, να μας χαρίζει το ταλέντο του, το οποίο είναι αστήρευτο. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έδωσε σε μένα, σε όλους τους συναδέρφους μας, σε όλη την Ελλάδα. Να είσαι πάντα καλά. Σ' αγαπώ πολύ.